Ανησυχητικά παραμένουν τα μηνύματα από το μέτωπο της πραγματικής οικονομίας, δυσχεραίνοντας τις προσπάθειες του Οικονομικού Επιτελείου στο δημοσιονομικό πεδίο, την ώρα που έχει ήδη ξεκινήσει αντίστροφη μέτρηση για τη δεύτερη φάση αξιολόγησης και ακολούθως την εκταμείευση της επόμενης δόσης και την επιμήκυνση του προγράμματος προσαρμογής. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Στατιστικής Αρχής, η ύφεση στο πρώτο εξάμεινο διαμορφώθηκε στο 6,4%, καθώς στο δεύτερο τρίμηνο το ΑΕΠ υποχώρησε κατά 6,2%, έχοντας προηγηθεί η Βουτιά κατά 6,5% στο πρώτο τρίμηνο. Ο Αντώνης Σαμαράς, που προετοιμάζεται για τη συναντήση με τον Ζαν-Κλοντ Γιούγκερ, τον Φρανσουά Ολάντ και την Άγγελα Μέρκελ, μιλώντας στην Καλαμάτα, χαρακτήρισε δύσκολη τη μάχη και απίφθινε μήνυμα ενότητας. Θέλω να γνωρίζετε ότι η σημαία του αγώνα για όλη την Ελλάδα είναι ψηλά. Αγωνιζόμαστε προκειμένου να πετύχουμε στο στόχο, που δεν είναι άλλος από την γρήγορη έξοδο της χώρας από την κρίση. Και προς την κατεύθυνση αυτή καλώ όλους τους Έλληνες, πέρα και πάνω από κόμματα, να είμαστε μια ενωμένη γροθιά. Γιατί τώρα είναι η Ελλάδα που μετράει και τίποτα άλλο. Και είμαι βέβαιος ότι με τη βοήθεια της Παναγιάς θα κερδίσουμε. Μάχη δύσκολη, ανηφορική, δύσβατη, με συνεχείς αναταράξεις, θα την κερδίσουμε. Οι επιπτώσεις της βαθιάς ύφεσης στα έσοδα και κατά συνέπεια στην προσπάθεια μείωσης του ελλείμματος είναι ενδεικτικές στις δυσκολίες που θα έχει το Υπουργείο Οικονομικών στην κρίσιμη διαπραγμάτευση με την Τρόικα. Σύμφωνα με τα ταμιακά στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδας, σε σύγκριση με τον περσινό Ιούλιο, τα έσοδα ήταν μειωμένα κατά 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ συνολικά στο επτάμηνο η διαφορά σχέση με πέρσι ξεπέρασε τα 1,3 δισεκατομμύρια. Μια πρόσμενη εξέλιξη είχαμε, κυρίες και κύριοι, στην υπόθεση της Βίκη Σταμάτη. Πάμε αμέσως στην Έρικα Βαλιάνου να μας πει τι ακριβώς συνέβη. Έρικα. Πάλι μας ξάφνιασε η Βίκη Σταμάτη στις πολλές συνέχειες, μια ακόμη, αφού από χθες νοσηλεύεται στο Θριάσιο νοσοκομείο, επειδή στον Κορυδαλό πήρε χθες περισσότερα χάπια από όσα της έχει συστήσει ο γιατρός για παθολογικούς λόγους. Οι πληροφορίες από τις φυλακές Κορυδαλού λένε πως χθες Κυριακή, γύρω στις 7.30 το απόγευμα, η ίδια ειδοποίησε το δεσμοφύλακα ότι δεν αισθανόταν καλά γιατί πήρε περισσότερα χάπια από όσα συνήθως. Μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο κρατουμένων, όπου ομολογουμένως η εικόνα της ήταν υποτονική. Δεν μπορούσε όμως να εξηγήσει στους γιατρούς τι ακριβώς είχε γίνει. Κάτι οι γιατροί ήταν λιγότεροι λόγω Κυριακής αργίας, κάτι κανείς δεν ήθελε να αναλάβει την ευθύνη και τη μετέφεραν τελικά στο Θριάσιο. Όχι ότι εδώ η συνεννόηση, θα έλεγα, ήταν καλύτερη, γιατί και οι γιατροί την ρωτούσαν εδώ ακριβώς πόσα χάπια είχε πάρει, αλλά όταν της πρότειναν πλύση στομάχου, η κυρία Σταμάτη είπε όχι. Εν πάση περιπτώσει, είναι καλύτερα τώρα. Μάλλον αύριο θα βγει από το νοσοκομείο και θα ξαναμπεί στη φυλακή και θα περιμένει την απάντηση από το Συμβούλιο για Ψυχιατρική Πραγματογνωμοσύνη, αφού το αίτημά της είχε απορριφθεί από τον ανακριτή και η ίδια επιμένει ότι έχει διαταραχθεί με το κλείσιμό της στη φυλακή η ψυχική της υγεία. Όπως μας εξήγησε ο δικηγόρος της, ο κύριος Βασίλης Κυρδάρης, με τον οποίο μιλήσαμε πριν από λίγο, αμέσως μετά την απάντηση του Συμβουλίου θα υποβάλουν και αίτηση αποφυλάκησης. Έχει προηγηθεί, να θυμίσουμε, η επιστολή της στην πρόεδρο του Αερίου Πάγου, έχει προηγηθεί η απεργία πείνας, τώρα τα χάπια και περιμένουμε τη συνέχεια. Φάγαμε όλοι μαζί. Αυτή η φράση του Θεόδωρου Πάγκαλου, που προκάλεσε θυελώδεις αντιδράσεις και έγινε σλόγγαν, είναι και ο μόνιμος τίτλος του βιβλίου του πρώην αντιπροέδρου της κυβέρνησης, που από το πρωί βγήκε και σαρώνει στο διαδίκτυο. Πώς θα φάγατε τα λεφτά που μας ρωτάει ο κόσμος? Είναι αυτοί, σας διορίσαμε. Πρόκειται για ιστορίες καθημερινής τρέλας που έρχονται να στηρίξουν το επιχείρημα Πάγκαλου «Μαζί τα φάγαμε». Είναι χαρακτηριστικά όσο αφηγείται ένας πολίτης σε ένα γεωπολιτικό νησί. Σε ένα νησί του Βορείου Αιγαίου, 10 χρόνια πεθαμένη η μάνα του, η σύνταξη έρχεται κανονικά. Και το χειρότερο, κερνάει στο καφενείο τους αγανακτισμένους συντοπίτες συνενόχους όταν έρχονται τα λεφτά, αυτά που είναι δανεικά, οι οποίοι βέβαια ξέρουν τα πάντα, αλλά τον πίνουν τον καφέ, γελάνε και βρίζουν ταυτόχρονα βλέποντας ειδήσεις. Ο ίδιος πολίτης έχει όμως να πει και μια ανάλογη ιστορία για τον καφετζή. Α, όχι, για τους καφέδες ο καφετζής δεν κόβει απόδειξη, ούτε πληρώνει ασφάλεια, γιατί είναι μικρό το χωριό και επειδή έχει και ένα στρεμαγής, με τίποτα. Κόβει ένα τιμολόγιο και παίρνει και σύνταξη ο Γάσα Γεωργός. Διακριτική μεταχείριση σε εφορία των Βορείων Προαστίων, όπου κατέφυγε για να τακτοποιήσει τα βιβλία της ως ελεύθερος επαγγελματίας, κατήγγειλε πολίτης. Όταν διαμαρτυρήθηκε, ο εφοριακός της είπε να πάει στο καφενείο για ένα καφέ και όχι τυχαία.
Οι άνθρωποι που ήθελαν να εξυπηρετηθούν γρήγορα κατέβαιναν στο κηλικείο, έδιναν 20-30 ευρώ στον καφετζή μαζί με ένα χαρτάκι με το όνομά τους και ξαναγύριζαν στην ουρά. Κάθε 10 λεπτά ο καφετζής ανέβαινε στον κησέ, άφηνε τη λίστα με τα ονόματα τα οποία η κυρία εξυπηρετούσε. Τα λεφτά μοιραζόντουσαν ανάμεσα στον καφετζή και στην εφοριακό. Στο βιβλίο φιλοξενούνται σήμερα 70 ιστορίες πολιτών και σταδιακά θα αναρτηθούν άλλες 290. Από 1η Αυγούστου μέχρι και σήμερα την ιστοσελίδα Όλοι μαζί τα φάγαμε επισκέφθηκαν 65.000 χρήστες του διαδικτύου, κάνοντας περισσότερα από 600 σχόλια. Και δεν πρόκειται μόνο για Έλληνες, αλλά και για πολίτες από Βρετανία, Γερμανία, Αμερική και άλλες χώρες. Ο Θόδωρος Πάγκαλος, στο εισαγωγικό του σημείωμα, δηλώνει πως δεν είχε προσχεδιάσει να πει αυτή τη φράση και πως δεν μπορούσε να φανταστεί τις αντιδράσεις, ενώ εξαπολύει επίθεση σε ΣΥΡΙΖΑ, Ανεξάρτητους Έλληνες, Χρυσή Αυγή και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, κατηγορώντας τους, ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι καλλιεργούν το μίσος εναντίον των πολιτικών, επιδιώκοντας την ηθική έκπτωσή τους. Ο Ξενίος Ζεύς έσπασε επιτέλους αυγά για την αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης, δεν υπολόγισε όμως τα φίδια που θα ξεπεταχτούν. Την ώρα που η ελληνική αστυνομία συνεχίζει με αμύωτη ένταση τις επιχειρήσεις Σκούπα, με εμφανή τα σημάδια βελτίωσης στο κέντρο της Αθήνας και τα ελληνοτουρκικά σύνορα, ακραίες ομάδες αυτόκλητων τιμωρών επιδίδονται σε μπαράζ επιθέσεων κατά αλλοδαπών, καταλύοντας την νομιμότητα που τόσο πολύ επικαλούνται. Η δολοφονία του νεαρού Ιρακινού με απανοτά μαχαιρώματα από 5 μοτοσυκλετιστές που του έστεισαν καρτέρι έξω από το αυτοσχέδιο τζαμί στην οδό Αναξαγόρα αποκαλύπτει με τον πιο αποκρουστικό τρόπο τις σκοτεινές διαδρομές του μίσους, του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Τόσα χρόνια δεν έχει βρεθεί μια ουσιαστική λύση και συνεχώς αναπαράγεται το ίδιο πράγμα. Είναι οι διώξεις κάθε παθογενούς φαινομένου. Η εκμετάλλευση και η αποδιοποίηση.